Είμαστε εδώ σήμερα για να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά την υποκρισία της κυβέρνησης που προχώρησε ουσιαστικά στη δεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής χωρίς να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η δίχρονη προσχολική αγωγή είναι αναγκαίο μέτρο που όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα με ένταση βιώνουμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής όπου σε δήμους της Αττικής τα παιδιά μας θα στηβάζονται σε αίθουσες προκάτ και μάλιστα σε αυλές σχολείων ή θα μετακινούνται χιλιόμετρα από το σπίτι τους για να πάνε στο νηπιαγωγείο χωρίς καμία κουβέντα να γίνεται από την κυβέρνηση για το ζήτημα ακόμα και της μεταφοράς. Ουσιαστικά σπρώχνεται το παλάκι σε εμάς τους γονείς να διαχειριστούμε το αδιέξοδο που οι ίδιοι δημιούργησαν με τις πολιτικές τους επιλογές. Απαιτούμε ενιαία αποκλειστική δημόσια δωρεάν δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά στην πράξη. Γενναίο πρόγραμμα ίδρυση και λειτουργία νέων νηπιαγωγείων με μαζικούς διορισμούς μόνιμων νηπιαγωγών, 15 παιδιά ένα τμήμα. Τμήματα ένταξης και ειδικά νηπιαγωγεία για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που οι οικογένειες εξαναγκάζονται να τα κρατούν στο σπίτι ή να πέφτουν θύματα ΜΚΟ. Η λειτουργία ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια τις ανάγκες του παιδιού με πλήρη σύντηση όλων των παιδιών στο σχολείο, με μαγειρία, τραπεζαρία, με διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, με βοηθητικό προσωπικό και υγιεινή διαμονή. Επίσης, παλεύουμε για πρόληψη υγείας, δωρεάν εμβολιασμούς για όλα τα παιδιά. Για δημόσιους δωρεάν παιδικούς σταθμούς για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, με πρόσληψη και αναγκαίου προσωπικού σε κάθε ειδικότητα, με γενναία χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των παροχών. Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο κανένα νήπιο αυτή τη στιγμή μακριά από τον τόπο κατοικίας του σε μία επιτρεπτή χιλιομετρική απόσταση. Καλούμε τις ενώσεις της Αττικής να βάλουν το πλαίσιο πάλις σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και απαιτούμε το Υπουργείο να δώσει σήμερα λύση. Δάσκαλοι, γονείς, τώρα συμμαχία, νηπία, προνηπία, στα νηπιαγωγεία. Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η εφαρμογή της δίχρονης είναι ένα από τα θέματα αιχμής του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος. Και όπως προβλέπετε και ο Σεπτέμβρης θα ξεκινήσει κάπως έτσι, με την ανοργανωσιά και την προχειρότητα των Δήμων και την απραξία του Υπουργείου Παιδείας να μην έχουν διαθέσιμα οικόπεδα για ανέγερση νέων νηπιαγωγείων, να ψάχνουν κοντέινερς που ίσως δεν υπάρχουν, καθώς και πού θα τα στήσουν αν και εφόσον τα εξασφαλίσουν. Το κτηριακό απασχολεί όχι μόνο εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, αλλά και όλο το εκπαιδευτικό και γονεϊκό κίνημα. Εκατοντάδες αίθουσες λείπουν σε όλη τη χώρα και αναλογιζόμαστε τι θα συμβεί την τρίτη χρονιά εφαρμογής της με την ένταξη στη θεσμοθέτηση και των μεγάλων δήμων της χώρας. Η εφαρμογή της δίχρονης δεν συνοδεύτηκε ούτε από τα ανάλογα κονδύλια για να εξασφαλιστούν νέα κτίρια νηπιαγωγείων και δέσμευση οικοπαίδων. Πρόκειται για πρόκληση και κοροϊδία, αλλά αναμενόμενη, αφού πρόκειται για μια κυβέρνηση που έκοψε ακόμα και το κονδύλι των 140 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν για τις κτηριακές υποδομές των νηπιαγωγείων στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ενώνει σήμερα τη φωνή της με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και απαιτεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Απαιτεί από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό τα νηπιαγωγεία προκειμένου τα παιδιά μας να μην στιβαχτούν σε κοντέινερ, προκειμένου να μην χρειαστούν τα παιδιά μας να μετακινηθούν χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους για να πάνε στα νηπιαγωγεία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να καθιερώσει την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή χωρίς να εξασφαλίσει επάρκεια σε κτίρια, σε αίθουσες, σε προσωπικό, στηβάζοντας τα παιδιά μας σε 25 τμήματα και αναγκάζοντας ουσιαστικά τις νέες μητέρες, τα νέα ζευγάρια, να βάλουν άλλη μια φορά βαθιά το χέρι στη τσέπη, να στραφούν στους ιδιώτες. Στην κοροϊδία όλα τα παιδιά στα νηπιαγωγεία.
στο σύλλογό μας, στο Κερατσίνη Πέραμα, Κερατσινίου βέβαια στο Δήμο, γιατί στο Πέραμα εφαρμόστηκε, γιατί βοήθησε ίδια η ζωή πέρυσι και υπήρχαν λίγα παιδιά, άρα καλύφθηκε η δίχρονη προσχολική αγωγή. Στο Κερατσίνη όμως τα 150 δεν βρήκαν στέγη στα νηπιαγωγεία της γειτονιάς και με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής αποφασίστηκε να μοιραστούν σε άλλα νηπιαγωγεία που είναι ήδη πολυπληθή, 25 τμήματα με μια νηπιαγωγό όπως τώρα, παρά την πρόβλεψη του νόμου για 20 διάρια τμήματα. Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σωκράτης, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Είμαστε εδώ για να πετήσουμε από το Υπουργείο να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι στην περιοχή μας, στο Δήμο Αχανών, με τις αλχημίες που έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσω των τριμερών επιτροπών που αυτές αποφασίζουν πλέον για το αν θα εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή και μέσω των τριμελών επιτροπών που στην ουσία στείνονται για να διαχειριστούν το πλεονάζον μαθητικό δυναμικό, 90 νήπια και προνήπια αναγκάζονται να μετακινούνται πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο που εγγράφτηκαν, ενώ 40 από αυτά έχουν κριθεί ως επιλοχώντες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνουν εκτός δομών για φέτος.